Yes. 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 Ya lo salpican. Ya salpican, ¿eh? ¿Verdad? Tocamos tu sis. Για προσέλευσή σας στην εκπομπή της ΠΙΤΑΣ, γιατί την έχουμε κάνει 18 Φλεβάρι. Ο Κώστας ο Ίσυχος δεν χρειάζεται να σας τον συστήσω. Πρώην Υφυπουργός Άμυνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας. Από εδώ και πέρα με το τσίπουρο που μας δώσανε όλους σας και ευχαριστούμε και τον Μιχάλη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες Κώστα στην Κατερίνη. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας κουράσω με πολλά λόγια, γιατί είπα μια... Καταρχάς να πω ότι ο παραγωγός του τσίπουρου είναι πολύ καλός. Αλλά δεν μετράει μόνο η παραγωγή, μετράει το κέρας. Γεια σας. Η κίνηση. Το πέρασμα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπα παίρνοντας ότι ήταν όχι απλά μια ευχάριστη έκπληξη. Του λέω του Ζήση, καλά, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Διότι είναι ευχάριστο το ότι είμαστε αρκετοί. Τα πρόσωπα τα περισσότερα είναι γνώριμα. Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι τα τελευταία 2,5 χρόνια περίπου. Κάθε φορά που έρχομαι και ήρθα και με τη συντρόφισσά μου, τη γυναίκα μου, τη Λίλα. Εχθές ήμασταν στη Χαλκιδική, στον Πολύγυρο, για να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο του Τάσου του Κανταρά, ένα καλό βιβλίο, Διαρκές Φιλοπορίες. Σας το συστήνω. Ένα βιβλίο της αριστεράς, του πατριωτισμού, της αγάπης, της αλληλεγγύης, των Μακεδονομάχων, των ανθρώπων της Μικράς Ασίας, του Μεσοπολέμου, της Εξορίας και του Αντάρτη. Δύο λόγια. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι η καλύτερη εποχή για την αριστερά και στον τόπο μας και στον κόσμο. Μπορεί ορισμένοι από εμάς, και για να μην πω όλοι, νιώθουμε ακόμα πικραμένοι, απογοητευμένοι, προδομένοι, βαριά κουβέντα αυτή. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι το λέγανε και οι μεγάλοι πυγμάχοι στην εποχή μας, και ένας εξαρτώνω Μοχάμεντ Αλί που τον έχετε καθιστά και τον έχετε δει κιόλας, ότι όταν τρως μία και πέφτεις κάτω, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι να ξανασηκωθείς όρθιος. Δεν πρέπει να μείνεις κάπου γονατισμένος. Και εμείς αυτό κάνουμε. Έχουμε πέσει και ξανασηκωνόμαστε. Είναι δύσκολο, επίπονο. Πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνουμε όλοι. Και βεβαίως η ΛΑΕ, η Λαϊκή Ενότητα, έχει και τα μειονεκτήματά της και τα προβλήματά της και τις οργανωτικές της αδυναμίες. Και μακάρι να είχαμε και εδώ, βλέπω, τέσσερις της νέας γενιάς, 5-6, να ήμασταν 10 και 20, θα χαμογελάγαμε φουρ. Αλλά να ξέρετε κάτι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή την εποχή. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και θα σας αναφερθώ και στη σημερινή δημοσκόπηση και τις τελευταίες των τελευταίων μηνών, που όλες μας έχουν πεθαμένοι. Αλλά όταν φτάνουμε στο ερώτημα για το εθνικό νόμισμα, βλέπουμε κάτι 30, 40, 50. Και ποιος είναι ο μοναδικός φορέας σε αυτόν τον τόπο που έχει άποψη, πρόταση, ολοκληρωμένη, συγκεκριμένη για την ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα, για την αγροτική οικονομία, για τους μικρεμεσαίους, για την εθνική βιομηχανία που πρέπει να ανασυγκροτηθεί, και η πιερία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό, ιδιαίτερα για την αγροτική οικονομία και για την τουριστική υποδομή και όχι μόνο. Άρα το φυλάδιο που θα έχετε την άλλη εβδομάδα που σας έρθει, που θα είναι η πρόταση της ΛΑΕ για το εθνικό νόμισμα, πρέπει να το κάνουμε φυλάδιο νίκης, εκκίνησης, ότι εμείς ταυτιζόμαστε με τον πόθο του λαού να φύγει από τον πάτο, να φύγει από το πηγάδι, να φύγει από εκεί που μας έχουν βάλει και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη, το χαμόγελο, την αισιοδοξία
και το όνειρο να το ξαναδώσουμε. Δύσκολο, δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, το οποίο δεν το έχει κανένας άλλος φορέας. Γιατί μιλάμε την εποχή των πέτρινων χρόνων για το εθνικό νόμισμα, όχι τώρα που είναι στα σαραντάρια οι δημοσκοπήσεις. Από εκεί που μας είχαν σχεδόν εκτός νόμου. Διότι πολύ καλά και καλά κάνει ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος σε κάποιο όργανο, αλλά είναι διορισμένος από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς των δανειστών, που περίπου μας ταυτίζει με τους εκτός νόμου τρομοκράτες όσοι μιλάνε για την Ευρωζώνη, για την έξοδο από την Ευρωζώνη και την απόκτηση της νομισματικής κυριαρχίας της χώρας. Άρα ο συνδυασμός για την απόκτηση εθνικού νομίσματος, σε συνδυασμό και πάλι με την ανασυγκρότηση της οικονομίας, την αναδόμηση της εξωτερικής πολιτικής, μια πρόταση εξουσίας που ξανακινάει από τη ΛΑΕ, με αυτό το πρώτο φυλάδιο που βγάζουμε, που είναι επιθετικό, ουσιαστικό, δυναμικό και αισιόδοξο. Την άλλη εβδομάδα που θα κάνετε τους σχεδιασμούς σας, εδώ, και το πώς αυτό το φυλάδιο θα φτάσει σε αυτούς που είναι απελπισμένοι και βλέπουν στο σώρα κάποιον εξωγήινο να έρχεται να τον σώσει, ή δεν ξέρω πού πέφτουν και πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει την ελπίδα και βρίσκονται σήμερα μπερδεμένοι και σε σύγχυση. Εμείς που έχουμε αυτή την πρόταση, την οικοδομούμε τώρα αυτή την πρόταση και σε συνδυασμό με το ότι απευθυνόμαστε σε όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις. Ήταν ο γραμματέας προχθές στην Αθήνα, να σας το επιβεβαιώσω και ο Ζήσης. 1200 άτομα σε ένα θέατρο των 500, σαν τσαβιά κρεμασμένοι για την πρόταση που ανέπτυξε ο σύντροφος ο Κώστας Λαπαβίτσας για το εθνικό νόμισμα. Μια τεκμηριωμένη πρόταση, με μια βαθιά ανάλυση, εκλαϊκευμένη. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο να καταλάβεις 5 πραγματάκια απλά και ωραία και θαρετά. Σαν τσαβιά ο κόσμος. Και κοιταγόμασταν και λέγαμε, μα ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέραμε. Απλός κόσμος, μικροεπιχειρηματίες που κλείνουν τις επιχειρήσεις, ταξιτζίδες, άνθρωποι που δεν βγαίνει το μεροκάματο και που ψάχνουν απεγνωσμένα να ακούσουν κάτι να ξανακερδίσουν αυτοπεποίθηση. Και όταν είδαμε σε αυτό το θέατρο και τον Παναγιώτη Ραφαζάλη και τη ζωή του Κωνσταντοπούλου να χαιρετούν, και ο κόσμος να τους κοιτάει στα μάτια και να τους ζητάει, και εμείς αυτό επιμένουμε σαν ΛΑΕ, ότι είναι εφικτό και πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα ευρύτατο μέτωπο συνεργασίας, όχι μόνο προεκλογικό, μέτωπο εξουσίας ξανά, από γνήσιες αντιμνημονιακές, πατριωτικές, αντιμπεριαλιστικές, δημοκρατικές δυνάμεις. Που δεν χωράει μόνο αυτός ο κόσμος και το κουκουέ χωράει και που πρέπει να λυθεί ενδεχόμενα και το κουκουέ σε αυτή την προσπάθεια. Θα επιμείνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Απέναντι σε όλα τα συστημικά κόμματα που έχουν δώσει γη και είδωρ και έχουν γονατίσει την πατρίδα μας. Γι' αυτό απόψε που θα πιούμε και θα χαμογελάσουμε και θα γλεντήσουμε και θα τραγουδήσουμε ενδεχόμενα, να ξέρουμε ότι έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Και να τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε να το ξέρετε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαστε απόγονοι της δρακογενείας των ανταρτών που οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας αφήσαν απάτητα τα βουνά το 41-44. Και αυτή τη γενιά δεν πρέπει να τη διαψεύσουμε και δεν θα τη διαψεύσουμε. Να είστε καλά, γεροί να είμαστε, να δώσουμε τους αγώνες νικηφόρα. Ευχάριστη έκπληξη απόψε. Ήρθαμε στην Κατερίνη και νόμιζα καταρχάς ότι βρισκόμασταν λίγο πριν από τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Ούτε τότε δεν είχαμε τόσο πολύ κόσμο. Αισιόδοξο το μήνυμα. Όχι μόνο γιατί έχουμε κόσμο, αλλά η ποιότητα του κόσμου μας που παρέμεινε όρθιος μετά από την παλινοδία και την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΛ κατά την υπογραφή του καλοκαίρι του Τρίτου Μνημονίου και την μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων, μας δίνει όχι μόνο μια ηθική δικαίωση. Μας δίνει τη δυναμική, τη δυνατότητα και την ελπίδα να ξαναφέρουμε σε αυτόν τον τόπο και ιδιαίτερα εδώ στην Ιερία που κατέχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το αυτό που εμείς λέμε αύριο, την ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας, η αντιμνημονιακή κατεύθυνση, για τη δυνατότητα η χώρα να έχει το δικό της νόμισμα, την νομισματική της κυριαρχία, την λαϊκή της κυριαρχία και την πραγματική δημοκρατία. Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα,
εμένα την επόμενη εβδομάδα και η Πιερία και σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οργανώσεις της ΛΑΕ θα μοιράσουν στο λαό το πρώτο μας επιθετικό προγραμματικό φυλάδιο για την έξοδο από την Ευρωζώνη και τη δυνατότητα απόκτησης εθνικού νομίσματος με τη συγκρότηση μιας αντιμνημονιακής με τοπικής λαϊκής δημοκρατικής κυβέρνησης. Και από το βήμα αυτό κλείνω λέγοντας ότι όλες οι δυνάμεις που βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση, σε αντιμνημονιακή κατεύθυνση, αντιμπεριαλιστική δημοκρατική κατεύθυνση, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο ίδιο χαράκωμα για να ξαναδώσουμε όχι μόνο ελπίδα και όραμα, αλλά για να ξαναφέρουμε σε όσο αυτόν τον τόπο τη δικαίωση που χρειάζεται και που αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.